Καλή μου φίλη, γεια σας και πάλι. Λοιπόν, θα αποδείξω σε μόλις λίγα λεπτά ότι οι νόμοι που είναι γραμμένοι στη βίβλο ότι είναι ανθρωποκεντρικοί και δεν έχουν σχέση με κανένα θεό. Πρώτα να δούμε για ποιο λόγο χρειάζεται να βγει ένας νόμος. Ένας νόμος γίνει όταν ο λαός κάνει μια ενέργεια την οποία αυτό, ο νομοθέτης δεν θέλει να την κάνει οπότε βγάζει έναν απαγορευτικό νόμο για να απαγορευτεί η συνήθεια η, η ενέργεια αυτού, του, αυτού του, 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 του λαού και έτσι ας πούμε να υπάρχει μια ε, ποινή σε όποιον παραβαίνει τον νόμο αυτόν και κατόπιν σιγά σιγά να εξαλειφθεί ε, η ενέργεια εντελώς από την κοινωνία τότε βγαίνει ένας νόμος Επομένω, όταν βλέπουμε νόμους στην βίβλο οι οποίοι είναι ανθρωποκεντρικού περιεχομένου δηλαδή έχουν σχέση με ενέργειες ανθρώπων δηλαδή λέει ου, 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 ου κτλ Καταρχήν, να ανοίξω μια παρένθεση για να πω ότι είναι το ένα, ένα, άλλο στοιχείο που φαίνεται είναι ανθρωποκεντρικό είναι ότι οι νόμοι είναι κακογραμμένοι. Πολύ κακογραμμένοι νόμοι. Δηλαδή, σε ένα σημείο λέει στι 10 εντολέ να μην επιθυμεί τη γυναίκα του πλησίου σου. Σε ένα άλλο σημείο λέει να μην μη με τη γυναίκα του πλησίου σου. Ουσιαστικά όμω. Γράφηκαν δύο νόμοι για να πούνε το ίδιο πράγμα. Γιατί η μοιχεία προέρχεται από την επιθυμία. η επιθυμία γεννά τη μοιχεία και η γεννά ε, την παραβίαση του νόμου. Η επιθυμία δεν μπορεί να γεννήσει την παραβίαση του νόμου γιατί κανεί δεν ξέρει τι επιθυμεί και τι όχι. Είναι καθαρά μια διαδικασία του νου, η επιθυμία, και κανεί δεν μπορεί να ξέρει και να αποδείξει. Άρα, βλέπουμε ότι οι νόμοι είναι πολύ κακοραμένοι, δηλαδή χρειάστηκαν δύο νόμοι για να απαγορεύσουν ακριβώ το ίδιο πράγμα. Την πράξη δηλαδή τη επιθυμία που στην προκειμένη περίπτωση είναι η μοιχεία. Κλείνω την παρένθεση. Ξαναεπανέρχομαι. Παράδειγμα, αυτό εδώ που σα λέω με του νόμου ότι ένα νόμο βγαίνει για να απαγορεύσει μια συνήθεια στο λαό, στο έθνο, αποδεικνύεται. Παράδειγμα, αν δείτε μέσα στου νόμους των Ελλήνων, οι οποίοι είναι γραμμένοι στο μαντείο των Δελφών, στα δελφικά παραγγέλματα, που δεν θα δείτε ούτε μην επιθυμεί τέ, τέτοια δηλαδή. Ε, κατώτερ, Κατώτερου νόμου. Μην επιθυμεί τη γυναίκα του πλησίον σου, μη το ένα, μη το άλλο κτλ. Θα δείτε ανώτερη ποιότητα νόμου. Θνή και υπερπατρίδο, να, να, να τιμά αγαθού, ανώτερη ποιότητα νόμου. Γιατί? Γιατί οι Έλληνε δεν θα βγάλουν σε νόμο κάτι το οποίο το κάνουν αισθηκτοδό, κάτι το οποίο το κάνουν στην καθημερινότητά του, κάτι το οποίο είναι βίωμά του. Οι Έλληνε γιατί έχουν πολιτισμό και αυτό αναδεικνύει ένα πολιτισμό. Στο ότι δεν έχουν πέσει, γιατί για να καταλάβετε, οι Ιουδαίοι για να έχουν βγάλει τέτοιου νόμου, τέτοιου νόμου δηλαδή ζώδει νόμου, σημαίνει ότι τα κάνανε. Πήγαιναν κι ο ένα με τη γυναίκα του άλλου, πήγαινε, σκοτώναν βέρτα. έτσι. Όλα αυτά πηγαίνανε με ζώα και όλα αυτά. Ό,τι γράφει δηλαδή μέσα στην παλάτι θήκη σαν νόμο, σημαίνει ότι το κάνανε οι Ιουδαίοι και γι αυτό, γι αυτό έγινε νόμο από το Μωυσή για να του εμποδίζει να το κάνουν. Δεδομένου ότι σου λέει ο Μωυσή αυτοί, έτσι όπω πηγαίνουν, θα φανιστούμε εμεί οι ίδιοι. Πού να, να του κάνω αυτού, πού, 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 να πάω με αυτού να, να, κάνω πόλεμο στα έθνη. Οπότε τι επινόησε ο Μωυσής, θα ανέβω σου λέει επάνω και καλά γι' αυτό ήθελαν μόνος για να μην υπάρχουν μάρτυρες και θα, θα, γράψω εγώ δικούς μου νόμους και θα πω ότι είναι από το Θεό. Αυτοί οι νόμοι και έτσι θα με πιστέψουν γιατί είναι και ζωντόβολα και αν δεν με πιστέψουν και όλες δεν με πιστέψουν θα τους βάλουν να σκοτωθούν και όπως, και όπως και έγινε. Αυτοί που δεν τον πιστέψανε τους χώρισε σε παράταξη ξεχωριστή αυτούς που τον πιστέψανε και απέναντι πήγαν αυτοί που δεν τον πιστέψανε που προσκύνησαν δηλαδή τον Χρυσό όμως χάρη δεν τον πιστέψαν ουσιαστικά και του έβαλα να σφαχτούν μεταξύ του για να κρατήσει μόνο αυτού που οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν ε, τους νόμους τους δικούς του, του Μωυσή. Ε, για να καταλάβετε λίγο κάτι, η νόμοι του Θεού, η γνήση, δεν χρειάζεται να γραφτούν σε κάνα χαρτί και ο καθένας μας του τηρεί θέλει δε θέλει. Αλλήμον, ο Θεός, ο αληθινός Θεός, άφηνε στη δική σου και στη δική μου θέληση, ελεύθερη βούληση, για το αν τηρούμε τους νόμους του. Τους νόμους του ο Θεός που, που δημιούργησε, τους, στηρεί, τους όλα τα όντα Ό, όλη η ύπαρξη του στηρεί, Θέλει δεν θέλει. Και για να σα το κάνω λίγο πιο κατανοητό, αν μπορείτε, κρατήσετε τη μύτη σα να πνοείτε, να μην λαμβάνετε μέσα πνεύμα και να εκπνέετε, να πνεύμα. Το τεστ να μην αναπνέετε. Μπορείτε να το κάνετε αυτό και να ζήσετε. Όχι. Άρα, θέλετε δεν θέλετε, αναπνέετε. Αν θέλετε, ανεβείτε πάνω κάπου ψηλά, π.χ. στα 500 μέτρα υψόμετρο και πέστε κάτω να δούμε. Μήπω θα ζήσετε, Όχι θα λειτουργήσουν οι φυσικοί νόμοι του Θεού και έτσι θα πεθάνετε λόγω τη βαρύτητα. Επομένω, βλέπουμε ότι του νόμου του Θεού θέλουμε, δεν θέλουμε, του στηρούμε και δεν έχουν να κάνουν με την ελεύθερη μα βούληση. αν ο Θεό το άφηνε στην ελεύθερη μα βούληση για να τηρούμε του νόμου του. Και για να σα αποδείξω, φίλοι μου, αυτό με τη βαρύτητα και με του νόμου του Θεού, του φυσικού νόμου του Θεού, ότι δεν μπορεί να του παραβγεί κανένα και να του ακυρώσει κανένα και να μην του στηρίσει κανένα, χωρίς να έχει την ανάλογη επίπτωση. Πάμε να δούμε λίγο το χαζό διάλογο που έγινε από τον Ιησού με το διάβολο, με το δίθεν διάβολο. Το χαζό διάλογο αυτό να. Τι το λέει ο, ο διάβολος τον Ιησού. Αν είσαι Θεός, Υιός του Θεού, πέσε από εδώ κάτω, από εδώ κάτω, αυτό ανέβασε πάνω σε ένα ψηλό βουνό, το λέει πέσε κάτω, να δούμε. Θα γίνεται έτσι όπως λέει να μην πάθεις τίποτα, εννοεί, να μην πάθεις τίποτα. Ήξερε όμω ο Ισου Ιη, ότι υπάρχει ο νόμο τη βαρύτητα. Δεν μπορεί να υπέρβει τον νόμο τη βαρύτητα. Γι' αυτό δεν έπεσε κάτω, γιατί ήξερε ότι θα σκοτωθεί. άμα έπεφτε κάτω. Και γι' αυτό, επειδή δε όσα δεν φτάνει αλλού, τα κάνει κρεμαστάρια, τι τον είπε ο Ιησούς, Όχι, γιατί δεν θα βάλει σε πειρασμό το Θεό. Δεν θα πειράξει τον Θεό, να δει αν θα σε βοηθήσει. Και ποιοι, ποιοι είμαστε εμεί που νομίζουμε ότι η ενέργεια μα μπορεί να πειράξουν τον Θεό. Σαν μεγάλη ιδέα δεν έχουμε για τον εαυτό μα. Είναι ο Θεός να πειράζεται επειδή ο άλλος πήγε και αυτοκτόνησε ας πούμε. Πήγε και πήδηξε κάτω να σκοτωθεί, πειράχτηκε ο Θεός. Απλά ξέρει ο Ιησούς ή ξέρει ο Ιησούς αν όντω υπήρξε και δεν είναι ένα μυθιστόρημα από αυτοί που το γράψανε ή αυτοί που γράψαν τέλος πάντων το μυθιστόρημα αυτό της Απουνόπερα. Ξέρανε ότι αν πέσει κάτω θα σκοτωθεί από τον νόμο της βαρύτητας που υποχρεωτικά τον τηρούμε θέλουμε δεν θέλουμε. Θέλουμε δεν θέλουμε πατάμε στη γη. Πάμε τώρα και σε μία άλλη εντολή για να γίνει πιο πιστευτό. Λοιπόν, έχουμε το, το, που τον είχε πει στην άλλη τέτοια. Κάνε λέει αυτές τις πέτρες ψωμί. Το λέει. Για να φας. Και το λέει όχι. Άκου, ακού, ακούς τώρα πάλι. Επειδή πάλι ήξερε ότι δεν μπορείς να τις κάνεις πέτρες ψωμί. Αργότερα βέβαια που το μαγείρεψε με τους μαθητές του. Γιατί, γιατί πολλαπλασίασε τους σε πιο πολλούς. Και εκεί πέρα που ήταν για να πιστοποιήσει ότι είναι γιο του Θεού, δεν το έκανε. Γιατί δεν είχε τα μέσα, θα μπορούσε π.χ. να τα κάνει ψωμί και να πει: Όχι, δεν τρώω. Αν, αν πείτε ότι το έκανε για να, μην, για να μην φάει, για να του βγάλει από την νηστεία. εσεί Χριστιανούλιδε, θα μπορούσε να κάνει ψωμί και να πει: Να, είμαι γιο του Θεού, αλλά δεν τρώω από το ψωμί αυτό. Και τι βλακία βγήκε και είπε, ε, Ο άνθρωπο λέει: Δεν έχει ανάγκη, λέ, για να τραφεί μόνο από άρτο, αλλά και από το λόγο του Θεού προκαλώ ποιον χριστιανό θέλει να πάει έξω, να μην φάει τίποτα και να τρέφεται μόνο από το λόγο του Θεού. Να δούμε πόσο καιρό θα αντέξει. Πόσο καιρό θα αντέξει μέχρι να πεθάνει από υποσυντισμό. Όπω βλέπουμε λοιπόν ότι και ο Ιησού και το παρεάκι του θέλουν δεν θέλουν του φυσικού νόμου του Θεού, ακολουθούν. Απλά εσά σα βάλανε νόμου ανθρωποκεντρικού, οι οποίοι δεν θα έλεγα ότι είναι κακοί, εννοείται, αλλά δεν θα πρέπει να γίνει νόμο να ξέρω ότι κάτι γίνεται νόμο, ουσιαστικά φέρνει αντίθετο αποτέλεσμα. Γιατί να σε πούνε μη μοιχεύσει, όταν δεν έχει καν στο μυαλό σου μέσα τη μυχεία, την έννοια τη μυχεία. Ούτε καν, σαν ιδέα, δεν την έχει λάβει. Σε μαθαίνουν, σε διδάσκουν, τι να κάνει με του νόμου αυτού. Μέσα από τη βίβλο έχουν περάσει στα έθιμα των Ελλήνων τι μυχείε, τι πορνείε, τι κτινοβασίε όλα τα κακά που αναφέρονται εκεί μέσα όλη, όλη, όλη τη ζωή των Ιουδαίων, να σου το πω έτσι απλά. Είναι δυνατόν τώρα παράδειγμα να έχουν για νόμο το πώ θα πλένονται, και όμω αν δεν ξέρουν να πλένονται και πεθαίνουν από ασθένειε, θα κάνουν νόμο και το πώ θα πλένεσαι. Οι Έλληνε όμω αυτά δεν τα έχουμε μέσα στου νόμου μα, γιατί είναι έμφυτα σε εμά. Είναι έμφυτα αυτά σε εμά η καθαριότητα. Και δεν έχουμε μέσα στου νόμου μα το πώ να πλαινόμαστε για να μην αρρωστήσουμε, ή αν, το, αν, αν χυθεί έξω σπέρμα ότι πρέπει να το καθαρίσουμε, γιατί αλλιώς θα είμαστε ακάθαρτοι όπου και να κουμπίσει πρέπει αυτά να τα πλύνουμε με, ζεστό, με, ζεστ, με νερό και αν πέσει πάνω μας το σπέρμα θα είμαστε ακάθαρτοι για 7 ημέρες. Τα λαβαίνει τι πράγματα λένε μέσα, γιατί δεν ξέραν τίποτα αυτοί, δεν ξέραν πώς να καθαρίζονται. Και έτσι όταν σου λένε γι' αυτό δόθηκαν αυτές τις εντολές με κάθε λεπτομέρεια της ανομαλίας, για ποιο λόγο, για να γίνονται πράξη. Γιατί σε σε σε, έρχονται, σε, φέρουν σε επαφή με νέες ιδέες που ούτε καν ήξερες ότι υπάρχουν. Ε, αυτά όλα αποδεικνύουν και έχω αποδείξει μέσα σε 5 λεπτά ότι η νόμη αυτή των ιερατείων της βίβλου είναι ανθρωποκεντρική και όχι ε, θεόπνευση νόμη. Αυτά φίλοι μου σε αυτό το βίντεο. Σας χαιρετώ.